Τι θα γίνει με το περιβόητο ημερολόγιο? Είδα τον Ηλία εδώ και δεν το είχα στις σημειώσεις μου. Το ημερολόγιο θα κυκλοφορήσει επιτέλους ή θα πάμε για το 2011? Θα τα κυκλοφορήσουμε πακέτο μαζί. Όσον αφορά στο ημερολόγιο, επειδή βρίσκεται και ο Ηλίας ο Πόνος εδώ, εγώ είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, την οποία μπορεί να επιβεβαίωσει. Διάβασα προσεκτικά και τις επιστολές. Το ημερολόγιο δεν παρεδόθη την ορισμένη ημερομηνία. Όμως, υπάρχει μια επιστολή του κυρίου Πόνου που εξηγεί τους λόγους γιατί δεν μπόρεσε να παραδώσει το ημερολόγιο στην ορισμένη ημερομηνία, και μάλιστα έχει κάνει και μια ερώτηση ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Χρήστος Οπλιώτας. Όλα αυτά τα πήραν όταν ανέλαβα μετά από λίγο, είπα στην Επιτροπή Παραλαβής του ΕΠΟΤΑ να παραλάβετε το ημερολόγιο. Έχει παραδοθεί στην αποθήκη προς φύλαξη με ρήμνη του κυρίου Καλομήρη να το παραλάβετε. Αρνήθηκαν να το παραλάβουν και μου επικαλέστηκαν ότι δεν μπορούμε να το παραλάβουμε διότι είναι εκπρόθεσμο. Αυτό είναι επί μία εβδομάδα, διότι δεν σηκώνω το σπαθί να χτυπήσω αμέσως. Ξέρω οι υπάλληλοι ότι τα ψάχνουν. Δικαιούμαστε, δεν και δικαιούμαστε. Βρήκαμε λοιπόν μία διάταξη νόμου η οποία λέει ότι εάν δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή στην ημερομηνία που οφείλει ο ανάδοχος της εργασίας να το παραδώσει, μπορεί να το παραλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, αν το ερμηνεύω καλά, το έχουν μέσα και θα αρθεί στο επόμενο Συμβούλιο θέμα, τότε αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα έπρεπε να έχει διανεμηθεί το ημερολόγιο. Πέρασε πολύ καιρό. Όμως θεωρώ ότι εκείνο που έχει σημασία για το ημερολόγιο δεν είναι να δούμε πότε, ποια Τετάρτη έχει ο μήνας 10. Είναι το ημερολόγιο αυτό καθεαυτό για την ιστορική του και για την ιστορική του αξία, για το σκοπό για τον οποίο βγήκε, και φέτο έχει και ένα καλό περιεχόμενο. Νομίζω ότι είναι για τις αδελφοποιημένες πόλεις της Κύπρου. Επομένως, το επόμενο Συμβούλιο είναι θέμα και παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε προσπάθεια να αιτιολογήσουμε σύμφωνα με τις επιστολές. Ο κόσμος ζητά το ημερολόγιο του 2010, το ψηφίσαμε το ημερολόγιο του 2010, και επειδή εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αδυναμία να κατανοήσω τους κανόνες της δημοκρατίας περί πλειοψηφίας και μειοψηφίας, ούτε το πρόβλημά μου ήταν ποτέ αυτό. Ξέρω τι σημαίνει δημοκρατία και τι σημαίνει πλειοψηφία και μειοψηφία. Έχω αδυναμία όμως να υποταχθώ σε αυτό που λέγεται δυσλειτουργία, έλλειψη διαφάνειας και φιλαυτία. Και γιατί τα λέω αυτά? Το τελευταίο ειδικά, τη λέξη φιλαυτία, η οποία είναι πολύ βαριά λέξη, κατά το κοινός λεγόμενο παραπέμπει και στον λεγόμενο φιλοτομαρισμό. Έτσι λέγεται, να ανοίξετε ένα λεξικό. Αφήστε λοιπόν να ολοκληρώσω. Επειδή λοιπόν έχω στα χέρια μου ένα έγγραφο, το οποίο είναι το 4607, 9 Τετάρτου του 2010, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, το υπογράφει η Επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ και αναφέρεται στο ημερολόγιο του 2010. Δεν ξέρω ποιος το συνέταξε το έγγραφο αυτό, και εγώ αντιλαμβάνομαι τι πάνε να βγάλουν, όχι οι καλοί μας υπάλληλοι του ΕΚΠΟΤΑ, εγώ κοιτάω όμως ένα πράγμα. Ένα έγγραφο το οποίο εμπεριέχεται στο έγγραφο αυτό. Είναι το 3379, 13 του 10 του κυρίου Αντιδημάρχου, του κυρίου Καλομήρη, ο οποίος όλη την ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με μία έτσι διάθεση γέλωτος, επαναπαυόμενος δεν ξέρω πού, αντιμετωπίζει με ευδιάθετη έτσι, να το πω έτσι, όψη την όλη κατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ θα έλεγα με πίκρα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε ό,τι γίνεται τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Καλομήρης έχει υπογράψει ως αντιδήμαρχος την παραλαβή του συγκεκριμένου ημερολογίου, έτσι. Κύριε Δήμαρχε, παραλαβή λέει μόνο προς αποθήκευση. Εγώ πραγματικά ως νομικός και ως κοινός μέσος άνθρωπος, γιατί κάθε το νομικό είναι και πραγματικό και τούμπαλιν, θα σας πω το εξής, ότι όταν ο αντιδήμαρχος παραλαμβάνει ένα ημερολόγιο υπό την ιδιότητα του αντιδημάρχου ως θεσμικός εκπρόσωπος του Δήμου, σημαίνει ότι ο Δήμος έχει αποδεχθεί την παραλαβή του συγκεκριμένου ημερολογίου. Το προς αποθήκευση και μόνο, που σημαίνει μη μας ζητάτε ευθύνες, διότι δεν υπέχουμε ευθύνη, είναι επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ, αυτά παρακαλώ πάρα πολύ να τα λέμε αλλού. Και γιατί τα λέω όλα αυτά τα πράγματα? Τα λέω διότι το έγγραφο αυτό εγκαλεί εντός εισαγωγικών τον κύριο Πόνο εν προκειμένου, ότι δεν παρέδωσε το τιμολόγιο, το ημερολόγιο τόσο συμβατικού χρόνου. Εγώ ερωτώ, αλληγορικά, ερωτώ λοιπόν, θα μπορούσε να το παραδώσει σε ποια επιτροπή? Στην επιτροπή η οποία ακυρώθηκε, δεν είχε νόμιμη υπόσταση
και ερχόμαστε και λέμε στον κάθε κύριο Μπόνο ότι υπέχεις παράβαση υπέτεια των συμβατικών σου υποχρεώσεων. Για να μην τρελαθούμε λοιπόν, για να μιλάμε πάντοτε σε επίπεδο λογικής και για να καταλαβαίνουμε γιατί ένας δημοτικός σύμβουλος λέει όσα λέει και τι πλήττει με αυτά που λέει, παρακαλώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που το είπατε, γιατί εγώ άκουγα άλλα, ότι του κομίσατε του κυρίου Μπόνου ότι δεν πρόκειται να το πληρωθεί το ημερολόγιο. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, το άκουσα. Αν είναι λάθος, εδώ είμαι να με διαψεύσετε. Όχι ως πρόσωπο, ως πληροφορία που με δόθη. Κρατώ το τελευταίο. Ότι θέλετε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει την παραλαβή με ειδική αιτιολογία. Να σας πω κάτι, εκ περισσού θα το κάνουμε αυτό. Για μένα έχει παραλυφθεί το ημερολόγιο με μόνη την υπογραφή του κ. Δημάρχου. Όταν βάζουμε υπογραφή, να ξέρουμε υπό ποια ιδιότητα τη βάζουμε και για ποιο λόγο τη βάζουμε. Θέλετε όμως να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, φέρτε το, γιατί ο κόσμος ζητάει το ημερολόγιο του 2010. Έτσι, κύριε Δημαρχή. Κύριε Καλομήρη, θα σας δώσω και ένα λεπτό το λόγο και παρακαλώ να σταματήσουμε να ξεκινήσουμε. Ένα λεπτό. Αρχές του Μάρτη ήρθε ο κύριος Μπόνος στο Δήμο και λέει: ήρθε το ημερολόγιο από την Αθήνα και είναι στο ΚΤΕΛ. Σας παρακαλώ πολύ, επειδή δεν έχω χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να το πάρετε στο Δήμο να το αποθηκεύετε. Και κάνουμε το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι σαφέστατο. Αποθήκευση θα πει: το παίρνω να σε διευκολύνω. Δεν σημαίνει παραλαβή και το σημειώσαμε αυτό, γιατί ήξερα τι θα συμβεί σήμερα. Ξέρω να φυλάω τα νότα μου, κύριε Πλιώτα. Ο κύριος Μπόνος είναι παρόν. Επιπρόσθετα, ο κύριος Μπόνος καταδεικνύεται με την ημερομηνία αρχές του Μάρτη ότι και την ημέρα ήρθε στην υπηρεσία και είμαι έτοιμος ότι μπορώ να σας προσφέρω το ημερολόγιο. Καμία άλλη ημερομηνία δεν υπάρχει που να δηλώνει ότι πριν αρχές Μάρτη εγώ είμαι έτοιμος. Παρόλα αυτά, όλοι μας κάναμε προσπάθεια από την ημέρα που έγινε η Επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ και ο κύριος Δήμαρχος και εγώ, παιδιά, πάρτε εσείς στην τριμελή επιλογή τις αποφάσεις τι θα κάνετε με το ημερολόγιο. Και πηγαίναμε κάθε μέρα από κοντά για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει θέμα παραλαβής εκ μέρους του κυρίου Καλομήρη, όπως λέτε κύριε Πλιώτα, και αυτό δεν θα το βρείτε πουθενά. Ξέρω πάρα πολύ καλά ελληνικά και πολύ καλά συνέταξα την επιστολή και την υπόγραψα εγώ και ο κύριος Μπόνος. Ήθελαμε να το διευκολύνουμε και την ημέρα. Δεν παρέλαβε ο Καλομήρης το ημερολόγιο. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να στοιχοθετήσετε αδίκημα για τον Καλομήρη σε συγκεκριμένη περίπτωση εσείς. Ευχαριστούμε και... Παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε κάτι. Εάν πραγματικά είναι αναγκαίο, κύριε Δήμαρχε, να τον αποσύρετε τον κύριο Καλομήρη από οποιαδήποτε επιτροπή προεδρεύει, μία φορά νομίζω ότι σήμερα με αυτά που είπε, σε συνδυασμό και με όσα είπε περί εργολάβων στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, καθίσταται επιτακτικός αναγκαίο 100 φορές. Και ακούστε λοιπόν και κάτι, το οποίο είπε σήμερα ο κύριος Καλομήρης. Είπε ότι δεν παρέλαβε, μόνο λέει προς αποθήκευση. Πού, στο σπίτι του? Στο σπίτι του αποθήκευσε ο κύριος Καλομήρης. Και ως τι παρέλαβε, ως Καλομήρης ή ως αντιδήμαρχος? Και κάτι άλλο είπε όμως, ότι ο κύριος Μπόνος πρώτης 3 Τρίτου δεν ήρθε να παραδώσει ημερολόγιο. Εγώ έχω τα έγγραφα. 21 του 10 συνεστήθη η επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ. 23 Δευτέρου του 10 ακυρώθηκε η επιτροπή. Ο κύριος Μπόνος έπρεπε να παραδώσει στις 2 Δευτέρου του 10. Ερωτώ, από τις 21 του 10 μέχρι τις 23 Δευτέρου του 10 είχαμε μία επιτροπή μη νόμιμη, η οποία ακυρώθη. Εάν ήθελε ο Μπόνος στις 2 Δευτέρου του 10 να παραδώσει, ποια επιτροπή θα παραλάμβανε, πού θα απευθυνόταν, σε ποιον θα ζητούσε προθεσμία? Συνεπώς, επειδή ο κύριος Καλομήρης δεν έχει καμία συνέστηση του τι λέει και το τι αντιλαμβάνεται και το τι καταλαβαίνει, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, καθόλου βαριά, δεν είναι προσωπικά, ομιλώ πάντοτε επί πολιτικής, γιατί μου είπε ότι εγώ προσπαθώ να στοιχειοθετήσω ποινικά δικήματα εναντίον του, ποτέ και για κανέναν συνάδελφο. Εγώ κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Αν θέλει να την κάνει εκείνος καλά, ας αφήσει άλλους να την κάνουν.